Κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θέλω να σας ευχαριστήσω για την αμέριστη και έντονη στήριξη στο δύσκολο και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και κατ' επέκταση το Ελληνικό Σώμα Ελληνικής Αυτοφυλακής. Μία στήριξη που έχει να κάνει τόσο με το έμψυχο δυναμικό που έχει διατεθεί τα τελευταία έτη στην υπηρεσία μας, τη ΜΑΒΕΤΣ, όσο και με τη διάθεση εξειδικευμένων υλικών από την Αμερικανική κυβέρνηση προς τη μονάδα μας. Η παραχώρηση των υλικών αυτών έρχεται σε μια ιδανική στιγμή όπου η έγκαιρη υποπαρασκευή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας και στις προστασίες του πολίτη. Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής ως διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εκφράζοντας το σύνολο των στελεχών της υπηρεσίας αυτής, θέλω να σας ευχαριστήσω, καθώς με όλο αυτό το διάστημα έχετε συμβάλει τα μέγιστα για την διατήρηση και την επάυξηση των εξειδικευμένων διακομιδιών της Μονάδας, ώστε αυτή να μπορεί να επιτελεί το έργο της. So I look forward to seeing how Greece continues to capitalize on these new capabilities, how the government continues to empower the Coast Guard, how we work together to develop the kind of joint and cooperative capacities that were so impressively displayed today, and how the United States continues to deepen our alliance and partnership with the Hellenic Enclave. Η αυτή χώρα είναι χώρα της ειρήνης, προωθεί την ειρήνη και θέλει την συνεργασία με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Ταυτόχρονα όμως, θέλω και από το βήμα αυτό να σημειώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν εκχωρούμε ούτε και ένα εκατοστό τόσο στη θάλασσά μας, όσο στον αέρα μας, αλλά και στη στεριά μας. Για την ειρήνη δουλεύουμε, για την ειρήνη εργαζόμαστε συστηματικά και ταυτόχρονα παραμένουμε ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Are you? I think it's fine.